Μιχάλη, τι γίνεται? Γεια σου Κωστή. Τι γίνεται? Καλά, μια χαρά, εσύ τι κάνεις? Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Είμαστε σε εγρήγορα. Τον έκαψε στο Σταρ. Τον έκαψε το Σταρ, τον έστειλα σε αποστολή. Α, εντάξει. Μυστική. Κρίσιμη, κρίσιμη. Ζωτική σημασία. Κρίσιμη. Ζωτική σημασία. Θα τον έχουμε σε λίγο, μπορεί. Υπάρχει περίπτωση να τον έχουμε και μαζί μας. Αλλά οκ, okay, προχωράμε. Προχωράμε γιατί έχουμε και αρκετά να πούμε. Έχουμε Champions League τελικό αύριο. Αγχωνόμαστε. Ο Κλοπ και Αντσελότη, εγώ γιατί. Εμείς ως φίλοι του ποδοσφαίρου να δούμε καλή μπάλα και τα λοιπά, ξέρεις. Νομίζω ότι θα είναι καλός τελικός, γιατί είναι έτσι φτιαγμένες οι ομάδες που, ναι, οκ, okay, προσεκτικά θα παίξει Ρεάλ, φαντάζομαι, αλλά το προσεκτικό της Ρεάλ πάντα έχει δικά της γκολ μέσα. Ναι, εννοείται. Η Λίβερπουλ είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να παίξει προσεκτικά. Έχει έναν τρόπο παιχνιδιού που θα τον αλλάξει, που δεν είναι νομίζω, σε αυτό το τελικό. Οπότε ναι, οι πιθανότητες να περάσουμε καλά με βάση τα όσα έχουμε δει από τις δύο ομάδες στη διοργάνωση σε όλη τη διάρκεια της σεζόν είναι, θα έλεγα ότι είναι πολλές. Σημαντικές. Αρκετές. Και ψηφίζουμε Λίβερπουλ επειδή είναι σε καλύτερη φόρμα ή στεκόμαστε στη φανέλα της Ρεάλ? Κοίτα να δεις. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Κλοπ. Βρες έναν τρόπο να κερδίσεις μια ομάδα που τις 7 τελευταίες φορές που πήγες αυτό το τελικό και τις 7 το πήρε. Ναι, όντως. Βρες έναν τρόπο να νικήσεις αυτή την ομάδα που έχει κάνει ό,τι έχει κάνει τη φετινή σεζόν, έχοντας αποκλείσει τρεις καλύτερες ομάδες, ναι, από αυτήν, και τρεις καλύτερες ομάδες από αυτήν που φάνηκε και στα μεταξύ τους παιχνίδια μέσα στο γήπεδο. Όχι τρεις καλύτερες ομάδες θεωρητικά που μέσα στο γήπεδο δεν φάνηκαν καλύτερες και η Real ήταν καλύτερη. Ειδικά με την Chelsea και την Manchester City ήταν εμφανές ότι ήταν καλύτερες αυτές οι δύο, και όμως απέκλεισε. Και ήταν και οι δύο αγγλικές. Και έπαιξε και άντεξε στο ρυθμό της, που πάντα είναι ένα ζητούμενο για μια ομάδα με αρκετούς ποδοσφαιριστές μεγάλους ηλικία όπως είναι η Real. Και πάντα είναι ζητούμενο όταν παίζεις με μια ομάδα του τόπου επίπεδου από την Αγγλία, το αν μπορείς να ανταγωνιστείς στο ρυθμό της. Η Real το έκανε σε 4 παιχνίδια, και με την Chelsea και με τη City. Ναι, βέβαια. Επίσης έχουμε μια εικόνα από τα 3-4 τελευταία παιχνίδια της Liverpool, τον τελικό του κυπέλου, τα 2-3 τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος και με την Tottenham που έκανε την γκέλα και με τη Southampton που κέρδισε δύσκολα εκτός και με την Wolves που την κέρδισε δύσκολα εντός τελευταία αγωνιστική, ότι βγάζει μια κόπωση τώρα στο φινάλε της σεζόν από τα πάρα μα πάρα πολλά παιχνίδια που έπαιξε όλα όσα μπορούσε να παίξει, αφού έφτασε σε 3 τελικούς και στις 3 διοργανώσεις. Από την άλλη δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για μένα εξακολουθεί να είναι μια καλύτερη ομάδα η Liverpool από τη Real. Επίσης δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι η ομάδα που ταιριάζει λιγότερο στην Real. Δηλαδή ο τρόπος παιχνιδιού της Real κούμπωνε στην Παρί, στην Τζέλσι, ναι, και στην City. Με τη Liverpool δεν έχεις μόνο να αντιμετωπίσεις μια ομάδα που είναι πολύ επικίνδυνη όταν κρατάει την μπάλα στα πόδια, έχεις να αντιμετωπίσεις και μια ομάδα που είναι πολύ επικίνδυνη στο περίφημο transition και στις αντεπιθέσεις της και στις γρήγορες μεταβάσεις από την άμυνα στην επίθεση. Ναι. Πράγματα που κυρίως συνέβαιναν μόνο με την Παρί και πολύ λιγότερο με τη Manchester City, που ήξερες ότι ως Real θα παίξεις πίσω από την μπάλα, θα περιμένεις, αυτοί θα παίζουν το τικιτάκα τους, εσύ θα προσπαθείς να κλείσεις χώρους και εσύ θα ψάχνεις το transition για να τους κάνεις μια, όπως και τους έκανε στο πρώτο παιχνίδι στο Manchester που τους έβαλε 3 γκολ με αυτόν τον τρόπο. Επίσης η Liverpool είναι μάλλον καλύτερα εκπαιδευμένη στο να παίζει, να βρίσκει απαντήσεις σε αυτό το παιχνίδι των αντιπάλων. Η City είναι μια μεγάλη της αδυναμία αυτή, κυρίως γιατί παίζει πάρα πολύ ψηλά, πιέζει πάρα πολύ ψηλά και το κάνει σε ορισμένες περιπτώσεις με αρκετή αφέλεια, όπως το έκανε στο πρώτο μάτς στο Manchester, εκεί που επί της ουσίας είχε διαλύσει τη Real, αλλά πήρε ένα προβάδισμα μόλις ενός τερματός, γιατί δέχτηκε 3 γκολ. Ναι. Η Liverpool θα είναι δύσκολο να τη συμβεί αυτό σε τέτοιο βαθμό,
Ρεάλ. Είναι πολύ πιο προσεκτική, έχει δύο μπακ που οι επιστροφές τους είναι συνήθως 99% φορές πάρα πολύ γρήγορες. Έχει έναν κεντρικό αμυντικό που τέτοιου είδους καταστάσεις ξέρει να τις διαβάζει πάρα πολύ καλά ο Van Dijk και να τις αντιμετωπίζει. Δεν είναι το ίδιο εύκολο να βγάλεις τόσες αντιπιθέσεις κόντρα στη Λίβερπουλ. Γενικά νομίζω ότι μπορεί να είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι γεμάτο από καλό ποδόσφαιρο, αλλά γεμάτο και από, πώς να το πω, τακτικές επιλογές των δύο προπονητών που ενδεχομένως και να το κρίνουν σε μεγάλο βαθμό. Είναι ένα ξεκάθαρο 50-50 λες, έτσι όπως λέμε εμείς οι... Στην πραγματικότητα δεν είναι ένα ξεκάθαρο 50-50 αν απομονώσουμε το ποδόσφαιρο των δύο ομάδων. Ναι. Αλλά επειδή η Ρεάλ είναι αυτή που είναι, επειδή θα παίξει με την ψυχολογία που θα παίξει, επειδή με έναν μαγικό τρόπο η φανέλα της παίζει πάντα ρόλο, επειδή υπάρχουν μέσα 4-5 ποδοσφαιριστές με προσωπικότητα τέτοια και με αίσθηση τέτοια και αυτοπεποίθηση τέτοια σε αυτή τη διοργάνωση, το έχουν πάρει 3-4 φορές ο καθένας από αυτούς, ότι αυτό εδώ είναι το δικό μας τρόπο, η δική μας διοργάνωση, η δική μας βόλτα στο πάρκο με το σκύλο, το μετατρέπει σε 50-50. Στην πραγματικότητα όμως ποδοσφαιρικά είναι ένα μάτς το οποίο αν δεν ήταν τελικός θα λέγαμε ότι είναι τουλάχιστον 60-40 για τη Λίβερπουλ. 60-40, ε? Ναι. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Ναι. Σε όλα τα επίπεδα. Και με πιθανή την απουσία του Αλάμπα, ναι, και από τη Λίβερπουλ μπορεί να λείψει ο Τιάγκο, αν και ο Κλόπ άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα λείψει. Αλλά τέλος πάντων μπορεί να λείψει ο Τιάγκο, αλλά ο Αλάμπα που μάλλον θα λείψει από το Ρεάλ και στη θέση του θα παίξει ο Νάτσο είναι πολύ μεγάλη απώλεια. Φτάνουμε στο 50-50 σούπερ για αυτούς, αλλά αν απομονώναμε το ποδόσφαιρο δεν ήταν ένα μάτς τελικό Champions League και δεν είχε αυτή την αυτοπεποίθηση η Ρεάλ, δεν θα το λέγαμε 50-50 όπως το λέμε τώρα. Θα λέγαμε 60-40 λοιπόν, όπως είπες ξεκάθαρα, όντως. Αλλά είπαμε ότι υπάρχει και η φανέλα, το είπες, το ανέλησες. Νομίζω ότι όντως κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Πάμε λίγο τώρα στα δικά μας εδώ στην επικαιρότητα. Άρχισε, Μιχάλη, η περίοδος του ποιοι φεύγουν, ποιοι μένουν σε όλες τις ομάδες. Είναι μια περίοδος που για εμάς τους δημοσιογράφους νομίζω ότι είναι αρκετά έτσι ωραία, μας αρέσει. Τώρα για τον κόσμο δεν ξέρω. Φεύγει αυτός. Στον κόσμο αρέσει πάντα, μωρέ. Θυμίσω από όταν ήσουν μικρός εσύ, πως έτρεχες να διαβάσεις εφημερίδες για να δεις τα μεταγραφικά ονόματα. Ναι, παίρνουμε αυτόν. Ναι, σεντάρια, υποθέσεις. Η καλύτερη εποχή των εφημερίδων ήταν για εμάς που μεγαλώσαμε με τις εφημερίδες. Όντως. Ακόμα και στις διακοπές, πριν την παραλία, οπωσδήποτε, ακόμα και σε νησί, περνούσες από το πρακτορείο. Βέβαια. Βέβαια. Και παίρναμε και 4-5 μαζί. Έτσι, μπράβο, έτσι. Κοίτα να δεις, η αλήθεια θα είναι ότι είναι ένα πολύ θερμό καλοκαίρι για όλους. Για όλους. Τους big του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στο τέλος της ημέρας δεν φαντάζομαι ότι θα υπάρξει κάποιος που δεν θα κάνει αρκετές μεταγραφές. Ξέρω εγώ, οι λιγότερες που θα κάνει κάποιος από τους big είναι στα μάτια μου 7-8. Ναι. Και κάποιοι από αυτούς θα κάνουν και διψήφιο αριθμό μεταγραφών. Άρα αυτό δείχνει ότι θα αλλάξουν αρκετά την επόμενη σεζόν. Το καλό για όλους είναι ότι είτε κανείς δεν αλλάζει τον προπονητή, δηλαδή ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, είτε ο ένας που τον αλλάζει τον έχει βρει εδώ και αρκετό καιρό και ξέρει καλά την ομάδα, εννοώ την ΑΕΚ και την Αλμέιδα. Ναι. Άρα θεωρητικός και πρακτικός ο σχεδιασμός έχει γίνει εδώ και αρκετό καιρό. Τα θέλω έχουν υποθεί και είναι ξεκάθαρα εδώ και καιρό και πλέον είμαστε στη φάση της αναζήτησης αυτών των θέλω. Θα πάμε πάλι όμως πάλι σε αυτό που λέμε, παιδιά, υπομονή να δέσει η ομάδα, είναι νωρίς ακόμη, καινούργοι παίκτες πάλι κτλ. Μήπως κάθε καλοκαίρι κάνουμε το ίδιο στην πλειοψηφία? Ναι, δεν υπάρχει. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεύτερον, έχω ξαναπεί ότι οι ομάδες που
αλλάζουν πάρα πολύ την εντεκάδα τους, αυτό το ρόστερ τους, ναι, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, συνήθως τα προκριματικά δεν τα βολεύουν. Και δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο αυτό, είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Συνήθως τα προκριματικά του καλοκαιριού, όταν πηγαίνουν καλά οι ομάδες που 8, 9 στους 11 ποδοσφαιριστές που χρησιμοποιούν στη βασική ενδεκάδα, είναι ποδοσφαιριστές που ήταν εκεί και την προηγούμενη σεζόν. Που άρα ξέρουν καλά την ομάδα, τους ρόλους, τον προπονητή, τον τρόπο παιχνιδιού, που δεν ψάχνονται, που δεν. Ομάδες, έστω και αν κάνουν εντυπωσιακές μεταγραφές, βάζουν μέσα στο χορτάρι πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, αλλά έχουν στην δεκάδα 6, 7, 8 καινούριους, συνήθως τα προκριματικά την πατάνε. Μια τέτοια περίπτωση, ας πούμε, ήταν η Μπενφίκα του Ζεσούς με τον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ναι. Είχε κάνει πολύ εντυπωσιακές μεταγραφές. Μεταγραφές που ήταν τόσο εντυπωσιακές που ακόμα και σήμερα φαίνεται. Ο Νούνιες, ας πούμε, θα φύγει φέτος από την Μπενφίκα με περίπου 100 εκατομμύρια για κάποια top ομάδα. Ο παιχταράς αυτός. Ήταν μία από τις μεταγραφές εκείνου του καλοκαιριού, όπως ήταν ο Εβέρτον, όπως ήταν ο Βερτόνικεν, όπως ήταν ο Ταμέντι. Γενικώς την είχε αλλάξει κατά τα 6, 7, 8, 10 την Μπενφίκα ο Ζεσούς εκείνο το καλοκαίρι. Αλλά τα προκριματικά βούλιαξε, γιατί ακόμα ο ένας μάθαινε το όνομα του άλλου. Ειδικά στους πρώτους γύρους των προκριματικών. Αυτός είναι, κατά την άποψή μου, και ο λόγος που ο Πέδρο Μαρτίνς τα 4 καλοκαίρια που είναι στην Ελλάδα έχει μόνο προκρίσεις και έναν αποκλεισμό στα πέναλτι. Ναι. Ότι δεν αλλάζει, στο καλοκαίρι την πολύ την ομάδα του. Όσες μεταγραφές και αν έχουν έρθει, περνάει στην δεκάδα έναν, δύο, και τους άλλους τους ενσωματώνει σιγά σιγά από Σεπτέμβρη. Συνεπώς, για μένα αυτός είναι ένας οδηγός. Ξαναλέω, είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Η αλήθεια είναι ότι για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ που μιλάμε τώρα και που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και που τις έχουν και από νωρίς, δηλαδή από τις 20 Ιουλίου 2010, η βάση για να πεις ότι έχουν, πώς να το πω, 7 από ποδοσφαιριστές για την εντεκάδα από την περσινή σεζόν και σιγά σιγά να προσθέτουν τους υπόλοιπους, υπάρχει. Ναι, ο ΠΑΟΚ προφανώς θα έχει σίγουρα και τον τερματοφύλακα, ναι, που είναι ένα ζήτημα. Λογικά θα αποκτηθούν δύο και ο ένας από τους δύο θα είναι ο βασικός. Θα έχει σίγουρα ένα καινούριο στόπερ, φαντάζομαι τον παρτενέρ του Ίγκανσον, γιατί εκτός από τον Βαρέλα που ετοιμαζόμασταν να τον ακούσουμε στο Λίμπερο, αν καταλαβαίνω καλά, θα φύγει όπως φαίνεται και ο Κρέσπο. Πιθανότατα, πιθανόν τέλος πάντων. Ναι, έτσι καταλαβαίνω από τα ρεπορτάζ. Ναι, ναι, που ναι. Αυτό ήταν ένα 50-50, είχα καταλάβει μέχρι πριν μερικές μέρες. Αλλά τελικά φαίνεται πως θα αποχωρήσει. Σωστά. Και με δεδομένο ότι ο Μιχαηλίδης είναι τραυματίας και Ιούλιο αποκλείεται να είναι έτοιμος, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, ναι, περιπέρουμε να γυρίσει το παιδί και να είναι καλά. Άρα και ο παρτενέρ του Ίγκασον μάλλον θα είναι μια μεταγραφή. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτός ο Νορβηγός. Ο Νορβηγός, από τη Βαλερέγκα. Ναι, κάποιος άλλος. Αλλά πάντως θέλει μια μεταγραφή. Και στα άκρα της άμυνας ο ΠΑΟΚ φαίνεται θα έχει Λίρατζη, Βιερίνια και αν καταλαβαίνω καλά μάλλον θα πάρει άλλους δύο, θα πάρει σίγουρα έναν αριστερό μπακ και επίσης αν καταλαβαίνω καλά μάλλον ο Σάστρε δεν θα μείνει, άρα διείστανται οι απόψεις για το Σάστρε, λένε τώρα μήπως μείνει και τα λοιπά, διείστανται και τα ρεπορτάζ από ό,τι βλέπω κι εγώ. Ναι, τόσο είναι ένα ερώτημα, αλλά τέλος πάντων ας πούμε ότι έχει τη βάση του Λίρατζη Βιερίνια για να παίξει, ναι, έναν-δυο γύρους ανεξάρτητα από το ποιος θα πάρει δεξιά και αριστερά. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Σίγουρα θα την έχει τη βάση για να βάλει δύο από τους παλιούς. Κούρτιτς, Αουγκούστο, Τσιγκάρας. Τέλος πάντων, είναι βέβαιο ότι εκεί θα υπάρχουν ποδοσφαιριστές που ήταν και φέτος στην ομάδα, όπως είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει και στα άκρα της επίθεσης, στο ένα άκρο τουλάχιστον ο Ζίβκοβιτς. Σεντερφόρ θα υπάρχει. Τώρα δεν ξέρω ποιος θα έχει το προβάδισμα, αν θα το έχει ο Λιβέιρα, αν θα μείνει ο Ακπομ, αν θα το έχει ο Τσόλακ, αν θα μείνει ο Τσόλακ. Αλλά τέλος πάντων θα υπάρχει σεντερφόρ από την προηγούμενη ομάδα. Συνεπώς οι αλλαγές στην 11 για να παίξει τα ένα-δύο πρώτα
τρία παιχνίδια μέχρι να αρχίζουν να δένουν οι υπόλοιποι. Μπορεί να είναι μικρός ο αριθμός. Τρεις, τέσσερις, όχι περισσότεροι. Και φέρνει και αυτό το δεκάρι από την Ουρουγουάη, τον Γκουαλιάτα. Σωστά. Καλά, σίγουρα θα κάνει αρκετές μεταγραφές ο ΠΑΟΚ. Ναι, δεν ναι. έχω την παραμικρή αμφιβολία. Και εξτρέμ σίγουρα θα πάρει. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Λιμιός ή ο Λιμιός. Ναι, πιθανόν ο Λιμιός. Ναι, ο Λιμιός, ο οποίος θα χρειαστεί και τον λιγότερο χρόνο προσαρμογής. Σωστά. Θα προσαρμοστεί πολύ γρήγορα, όχι μόνο γιατί ξαναπαίξει την ομάδα, αλλά γιατί ξέρει και αυτόν τον προπονητή. Που είναι πολύ σημαντικό και άρα ξέρει και το θέλω του. Γενικώς νομίζω ότι τα πρώτα παιχνίδια στα προκριματικά αυτό θα τα παίξει με τρεις, δύο βαριά, ναι. τέσσερις. Και έτσι πρέπει βασικά, κανονικά. Ναι, ναι, και έτσι πρέπει, γιατί είναι αδύνατον μέσα σε 15-20 μέρες προετοιμασίας και τριών φιλικών να φτιάξει καινούργια ομάδα με 7-8 καινούργιους παίκτες στην 11 και ας έχεις κάνει 7-8 μεταγραφές. Είναι πολύ δύσκολο. Σωστά. Πάνω κάτω νομίζω κάπως έτσι είναι τα πράγματα για τον Άρη. Και ο Άρης μπορεί να φτιάξει να φτάσει σε τέτοιο αριθμό μεταγραφών και το Σεπτέμβριο να είναι μια ομάδα με 5, με 6 νέους βασικούς και 8-9 μεταγραφές. Αλλά και εκεί φαίνεται πως υπάρχει η βάση για να είναι η 7-8 εντεκαδάτη στην αρχή του καλοκαιριού από την περσινή ομάδα. Ο Κουέστα μένει. Οι δύο στόπερ, ο Φαμπιάνο και ο Μπράμπετς, σίγουρα μένουν. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει με τα ακραία μπακ, με τον Σούντγκρεν. Ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν. Ναι, αλλά, δύσκολο ο Σούντγκρεν. Ναι, να μείνει εννοείς. Ναι, δύσκολο να μείνει. Ναι. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει ο Εμπακατά, υπάρχει ο Γκάνεα. Θα δούμε ποιοι από όλους θα μείνουν. Φαντάζομαι δύσκολο να μείνει και ο Σάκητς. Αλλά φαντάζομαι δεν θα φύγει και ο Λούμορ και ο Σούντγκρεν και ο Σάκητ και ο Γκάνεα και ο Εμπακατά. Δηλαδή από αυτούς τους πέντε φαντάζομαι ένας δυο θα μείνουν. Από ό,τι καταλαβαίνω η πρόθεση είναι οπωσδήποτε να μείνει ο Ματίγια στα χαφ, τον θέλει πολύ ο Μπούργος. Ναι. Και με δεδομένο ότι εκεί υπάρχει και ο Ντουκουρέ και ο Ενδιαγέ που έχουν συμβόλαια και λογικά θα μείνουν, ειδικά ο Ντουκουρέ και αρχίζει και το χρησιμοποιεί και αρκετά. Και εκεί θα υπάρχουν επιλογές για να παίξει την ενδεκάδα, να παίξει την ενδεκάδα με περσινούς ποδοσφαιριστές. Ο Ιτούρμπε εκεί θα είναι, ο Καμαρά εκεί θα είναι. Ναι, οκ, okay, προφανώς θα φύγει και ο Γκάμα, ή τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνω μετά από πολύ καιρό στην ομάδα. Ίσως να μην συνεχίσει ο Μπερτόλιο. Αλλά ξαναλέω, έστω και αν κάνει ο Άρης 8-9 μεταγραφές όπως και ο ΠΑΟΚ, οι 8-9 βασικοί για να ξεκινήσουν τη σεζόν και να είναι φετινοί παίχτες, νομίζω και εκεί θα υπάρχουν. Σωστά. Μιχάλη, πριν κλείσουμε, αυτόν τον Μπάλντοκ έχεις εσύ καθόλου εικόνα που βέβαια βάζουμε τώρα στην Εθνική? Έχω. Έχεις, όταν έπαιζε στην Premier League με την Sheffield, ήταν ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Κλασικό βρετανικό μπακ με πολύ δύναμη, πολύ δυνατά πνευμόνια, αρκετά καλή σέντρα, συμπαθητικός από τη μέση και κάτω, καλός από τη μέση και πίσω. Ένα παιδί που παίζει αρκετά με τις φυσικές του δυνάμεις, παρά το γεγονός ότι έγινε γνωστός στο κοινό της Βρετανίας σε αρκετά μεγάλη ηλικία, δηλαδή δεν τον πήραν μιλωτή από τα 20-21. Αυτό συνέβη γιατί έπαιξε και αρκετά σε μεγάλη ηλικία για πρώτη φορά στην Πρέμιερ. Ήταν 26-27 όταν πρώτο έπαιξε στην Πρέμιερ. Αλλά ένα παιδί που δεν λέω ότι κάνει τη διαφορά, αλλά λέω ότι είναι σίγουρα του επίπεδου για να παίξει στην Εθνική Ελλάδος και πιθανότατα του επίπεδου για να ανταγωνιστεί τον Μελίρατζη για το οποίο θα είναι ο βασικός. Δηλαδή είναι μια αρκετά καλής ποιότητας ποδοσφαιριστής. Τώρα τα δύο τελευταία χρόνια δεν τον παρακολούθησα καθόλου για να μπορώ να σου πω αν έχει κάνει ή έπαιζε στην Championship. Αλλά την χρονιά που ήταν στην Premier League και την πρώτη χρονιά που η Sheffield έκανε φοβερή πορεία ως νεοφώτιστη και τη δεύτερη που υποβάστηκε η Sheffield, ήταν ένας από τους 4-5 ποδοσφαιριστές της που, πώς το πω, τον ξεχώριζες. Μονίμως βασικός, με έναν προπονητή
αρκετά ικανό, που του έδινε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Δεν έχεις να πεις κάτι. Δεν είναι το όχα μάνα μάν δηλαδή, αλλά είναι ένα εργαλείο που λες ότι μπορεί να βοηθήσει. Ναι. Και συνήθως σταθερός ποδοσφαιριστής. Δηλαδή, από όσες φορές τον έχω δει, σπάνια θα πω ότι υπάρχει ένα μάτι στο οποίο έλεγες ναι. Πόσο χάλια είναι. Από αυτούς που παίζουν, είναι το 7 και παίζουν 7. Ωραία. Ωραία, Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο, για την ανάλυση που κάναμε. Περιμένουμε τη γιορτή του ποδοσφαίρου αύριο, μακάρι να είναι γιορτή. Έτσι, και θα τα πούμε και πάλι από Δευτέρα, να δούμε και την αποτίμηση και τι θα βγάλει το Παρίσι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, Κωστή. Γεια σου, Μιχάλη, να είσαι καλά και εσύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν το σχόλιο του Μιχάλη Τσόχου, φίλες και φίλοι, εδώ στο Λίμπερο 107,4.